Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινώς δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε στο σημείο για τη διαστημική πολιτική να διαγωνιζόμαστε για το ποιος την ξεκίνησε σε αυτή τη χώρα, διότι θυμάμαι με πικρό χαμόγελο την αντιμετώπιση που είχα εγώ προσωπικώς και συνολικά η κυβέρνηση όταν εκκινούσαμε τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό. Από ό,τι έχω καταλάβει από τα συμφραζόμενα, τα κεντρικά προγράμματα του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού δεν επερωτώνται. Μένει να δούμε αν η μεταμορφωμένη δομή, η οποία κληρονομεί προσωπικό, συμβάσεις, μνημόνια συνεργασίας με όλες τις διεθνείς διαστημικές υπηρεσίες, προγράμματα ανάπτυξης μικροδορυφόρων, τις δύο συμβάσεις των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων, οι οποίοι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι αυτή τη στιγμή είναι στην ελληνική τροχιακή θέση. Μένει να δούμε λοιπόν αν η νέα δομή θα είναι αρκούντως αποτελεσματική. Δηλώνουμε την ικανοποίηση και τη χαρά μας, διότι αυτή τη στιγμή καμία πτέρυγα της Βουλής δεν αμφισβητεί την υποχρέωση του πολιτικού κόσμου αυτά τα πράγματα να τα συζητάει σοβαρά. Να μην τα συζητάει με αστιάκια, να μην τα συζητάει με υπονοούμενα, να τα συζητάει στη βάση μιας αναγκαίας εθνικής στρατηγικής για το διάστημα. Είναι ένα ζήτημα πολύ ευαίσθητο, ένα ζήτημα που άπτεται της ασφάλειας και της άμυνας της χώρας, ένα ζήτημα που άπτεται και των δυνατοτήτων της χώρας να αφομοιώνει τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό ως προς το διάστημα. Τώρα, ο χρόνος είναι σε μερικές περιπτώσεις γιατρός, όχι μόνο για το διάστημα, αλλά και για τα ζητήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Διότι στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, η ρύθμιση η οποία εισάγαμε εμείς το 2016 γίνεται αποδεκτή από τον νομοθέτη για τον αποκλεισμό συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού από τα συγγενών μελών της κυβέρνησης σε σχέση με την στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πρόεδρο αν έχει μέλος της οικογένειάς της, συγγενή πρώτου ή δευτέρου βαθμού, που έχει κυβερνητική ευθύνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί, για να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που τώρα η Νέα Δημοκρατία επικροτεί και κατέκρινε το 2016 κακώς κατά τη γνώμη μας, εάν έχει διασφαλιστεί ως ρύθμιση. Είναι απολύτως προφανές ότι το 2016 συζητούσαμε με τρόπο έντονο, διότι υπήρχε ένα ερώτημα περί των θητείων, οι οποίες θητείες ολοκληρώθηκαν. Ολοκληρώθηκε η θητεία του κύριου Κυριτσάκη, ολοκληρώθηκε η θητεία του κύριου Λουκά και ο κύριος Κυριτσάκης τότε, διότι έψαξα εγώ, άνοιξα το διαδίκτυο για να δω την ανακοίνωση που έβγαλε χτες η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αλλά πήγα και λίγο πιο πίσω. Και είδα την ανακοίνωση που είχε βγάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού τότε. Και τι έλεγε τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Το 2016 στις 29 Ιανουαρίου. Στις 29 Ιανουαρίου λοιπόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλεγε ότι βάσει της ενωσιακής νομολογίας, σε περίπτωση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου, είναι απαραίτητη η λήψη μεταβατικών μέτρων τα οποία θα επέτρεπαν τη διασφάλιση του σεβασμού της διάρκειας της θητείας των μελών των ανεξαρτήτων αρχών που υπηρετούν κατά το χρόνο υιοθέτησης της ρύθμισης. Αυτά τα γράφει η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπό τον κύριο Κυριτσάκη. Το 16. Το 16. Αυτά τα... Εδώ τα έχω. Εδώ και θα τα δώσω και στα πρακτικά. Ο κύριος Κυριτσάκης το λέει αυτό. Ότι πρέπει οποιαδήποτε ρύθμιση αλλάζει τον τρόπο και τους όρους επιλογής των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού να έχει και μεταβατικές διατάξεις για να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της θητείας. Ο κύριος Κυριτσάκης, με ακούσατε καλά νομίζω, ο κύριος Κυριτσάκης, ο οποίος είχε και διευθυντή γραφείου. Ποιος ήταν ο διευθυντής του γραφείου του? Ο κύριος Μιλωνάκης. Τι άλλο έκανε ο κύριος Μιλωνάκης εκείνο τον καιρό? Ήταν σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη. Προσέξτε. Προσέξτε τώρα. Επιτροπή Ανταγωνισμού. Διοικητικής ανασυγκρότησης, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Υπουργός. Άρα λοιπόν εσείς τι λέτε? Ότι θα μπορούσε η κυρία Θάνου, η κυρία Θάνου, επί θητείας δικής μας κυβέρνησης, να έχει ένα διευθυντή γραφείο, ο οποίος κάλλιστα να εκτελεί χρέη συμβούλου υπουργού. Εάν την Επιτροπή αυτή τη χαρακτηρίζει ο νομοθέτης ανεξάρτητη και η ευρωπαϊκή θεσμή ανεξάρτητη, τη χαρακτηρίζει ανεξάρτητη πρωτίστως από τις κυβερνήσεις. Και εδώ είχαμε την περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι εξ απορρίτων του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο οποίος διαχειρίζεται πάρα πολύ ευαίσθητες υποθέσεις,
στον οποίο υποχρεούνται εγκαλούμενες εταιρείες να καταθέτουν στοιχεία για το τζίρο τους, για τη δομή τους, για το μερίδιο αγοράς τους, για την πρακτική τους, για την τιμολόγησή τους. Τα καταθέτουν όλα αυτά, υποχρεούνται από τον νόμο εάν καλεστούν, και ο ίδιος άνθρωπος είναι σύμβουλος υπουργού της κυβέρνησης. Και ένας κακεντρεχής ενδεχομένως να πήγαινε σε παλαιότερα δημοσιεύματα όταν διορίστηκε ο κύριος Κυριτσάκης, που λέγανε στενός φίλος της οικογένειας Μητσοτάκη ο πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, φιλικός προς τη Νέα Δημοκρατία τύπος. Άρα λοιπόν εδώ να μην κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε και να μην νομίζουμε ότι η συλλογική μνήμη είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα να παρακάμπτεται και να σβήνει. Ο κύριος Μιλωνάκης, να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία και σιδεροκέφαλος, είναι Γενικός Γραμματέας της Βουλής. Ολοκληρώνεται, κύριε Παπαπάκα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω τέλος να ρωτήσω την Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού ποια είναι η πορεία της εξέλιξης της υπόθεσης που έχει βασανίσει τη δημόσια συζήτηση σε σχέση με τη διανομή του τύπου. Στη διανομή του τύπου έχουμε μία κλασική περίπτωση, κατά τη γνώμη μας, μονοπωλιακής κατάστασης και σύγκρουσης συμφερόντων. Ο διανομέας του τύπου είναι και εκδότης. Και εκεί έχουμε το πρόβλημα ότι θα μπορεί κάλλιστα να διανέμει έντυπα τα οποία δεν του ανήκουν με τρόπο όχι άρτιο, ας το πω ευγενικά. Δεν είναι κάτι που το ακούτε από εμάς πρώτη φορά. Έχετε δει το θόρυβο ο οποίος έχει σηκωθεί στη δημόσια σφαίρα. Και για αυτή την υπόθεση, από πολύ νωρίς δυστυχώς, δεν είχε δείξει ο κύριος Κυριτσάκης αντανακλαστικά, πρέπει να το πω, ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής. Και εγώ προσωπικά και ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ο Υφυπουργός της Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Κρέτσος, είχαμε στείλει δύο φορές επιστολές ζητώντας να επιληθούν του θέματος. Θα θέλαμε, κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, να ενημερώσετε την Επιτροπή της Βουλής για την πορεία αυτών των δύο.